Καλησπέρα. Ρίτρο Μάριο εδώ και ξεκινάμε τις κριτικές ρετρό παιχνιδιών στο κανάλι. Την τιμή θα μας κάνει το Ristar, ένα παιχνίδι για το Sega Mega Drive το οποίο δημιουργήθηκε από την Sonic Team και κυκλοφόρησε στην Ευρώπη στις 18 Φεβρουαρίου του 1995. Ο Ristar συνδέεται άρρηκτα με τον Sonic. Και όχι μόνο στο γεγονός ότι και οι δύο χαρακτήρες σχεδιάστηκαν από τους ίδιους ανθρώπους. Στην αναζήτηση για μια μασκότη της Sega, ένα από τα πρωτότυπα ήταν ένα κουνέλι με ελαστικά αυτιά. Η ιδέα του συγκεκριμένου κουνελιού μπορεί να απορρίφθηκε για χάρη του Μπλε Κατζόχυρου, όμως η δημιουργή της Sonic Team ήταν μια φρέσκια ιδέα που ήθελαν να τη δοκιμάσουν. Το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε, κυρίως μέσω του τύπου, είχε το όνομα Phil. Όμως επειδή ήδη το κουνέλι της αρχικής ιδέας έπαψε να μοιάζει με κουνέλι, το τελικό παιχνίδι είχε έναν πολύ πιο γλυκό στην εμφάνιση χαρακτήρα και το όνομα αυτού Ristar. Η ιστορία του Ristar έχει ως εξής. Στο ηλιακό σύστημα Valdi, ένας διαγαλαξιακός πειρατής ονόματι Kaiser Greedy, προσπαθεί να ελέγξει τους ηγέτες των πλανητών του συστήματος χρησιμοποιώντας mind controlling. Εδώ η ιστορία εξελίσσεται διαφορετικά, αναλόγως αν έχετε την Ιαπωνική ή μία από τις δυτικές εκδόσεις. Στην Ιαπωνική, οι κάτοικοι του πλανήτη Near, η Flora, στη Δύση, κάνουν έκκληση στη θεά Oruto και αυτή ξυπνάει ένα από τα παιδιά της για να σταματήσει το κακό. Κοινώς, καλεί τον Ristar στο καθήκον. Στην ευρωπαϊκή και αμερικάνικη έκδοση, ο Ristar ξυπνάει με ένα από τις προσευχές των κατοίκων του πλανήτη Flora, αλλά είναι γιος ενός μυθικού πολεμιστή και θα πρέπει να σώσει και τον πατέρα του, κάνοντας την υπόθεση λίγο πιο οικογενειακή. Πέρα όμως από το πώς εξελίσσεται η ιστορία, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ? Η απάντηση είναι όχι, αφού όπως όλα τα παιχνίδια της εποχής, η ιστορία ήταν περισσότερο ως ένα έναυσμα για το ταξίδι και η ευχαρίστηση έρχεται μέσα από το gameplay. Μιας που τα αναφέραμε λοιπόν, πάμε να δούμε το gameplay του Ristar. Ο χειρισμός του Ristar είναι αρκετά απλός και προσφέρει πολλές δυνατότητες. Τα χέρια του ήρωα είναι ελαστικά και μπορεί να τα επιμηκύνει κατά βούληση. Μπορείτε να επιμηκύνετε τα χέρια του Ristar και στις 8 κατευθύνσεις, όπου αυτό είναι εφικτό. Και είναι ο βασικός μηχανισμός gameplay του παιχνιδιού. Με τα ελαστικά χέρια μπορείτε να επιτίθεστε στους εχθρούς, να πιάνετε αντικείμενα, να εκμεταλλεύεστε λαβές και πλατφόρμες ώστε να προχωρήσετε, ενώ μπορείτε να κρατήσετε τους εχθρούς ακινητοποιημένους, να κρέμεστε από επιτάμενους εχθρούς ώστε να φτάσετε νέες πλατφόρμες, ακόμα και να σκαρφαλώνετε χτυπώντας κυριολεκτικά το κεφάλι σας στον τοίχο. Φυσικά ο χαρακτήρας έχει και άλμα, αλλά είναι υπερβολικά μικρό και υπάρχει ως δευτερεύουσα μηχανική του παιχνιδιού. Στην ουσία, αυτά είναι τα δύο πράγματα που θα κάνετε σε όλο το παιχνίδι. Το platforming του Ristar είναι κατά κύριο λόγο αργό και μεθοδικό. Οι στιγμές που τα πράγματα πάνε υπερβολικά γρήγορα είναι λίγες και συμβαίνουν όταν βρίσκεται ένα από τα ειδικά χερούλια που επιτρέπουν στο Ristar να στριφογυρίσει με ταχύτητα και να εξφεντονιστεί. Θα πρέπει να προσέξετε το πότε θα αφήνετε το κουμπί ενώ στριφογυρίζει ο Ristar, γιατί μπορεί να πάτε σε εντελώς άλλη κατεύθυνση από εκείνη που θέλετε. Ενώ κατά τη διάρκεια του εξφεντονισμού έχετε περιορισμένο έλεγχο για το που θα πάτε. Σχεδόν σε κάθε πίστα υπάρχουν μυστικά χερούλια που σας στέλνουν σε special stages, όπως σκοπό σας είναι να φτάσετε στον μπάουλο μέσα από διαδρομές με εμπόδια και με χρονικό περιορισμό. Ενώ στο τέλος κάθε πίστας υπάρχει ένα χερούλι το οποίο αναλόγως με το πόσο ψηλά θα φτάσετε τον Ristar, τόσο περισσότερο σκόρ θα σας απονέμετε. Κάτι που θυμίζει αρκετά Mario. Ο κάθε κόσμος αποτελείται από τρία επιμέρους acts. Στο πρώτο act θα έχετε πάντα ένα mini boss στο τέλος, ενώ το τρίτο act είναι πάντα το boss. Τα mini bosses και τα bosses έχουν αρκετή ποικιλία. Ο κάθε πλανήτης του συστήματος έχει ξεχωριστό θέμα και ανάλογα με αυτό εμφανίζονται τα διάφορα mini bosses και bosses. Στα mini bosses μπορεί να υπάρχει κάτι αρκετά διασκεδαστικό ή κάτι αρκετά ενοχλητικό. Πολλές φορές τα mini bosses δεν είναι τίποτα άλλο παρά κύματα εχθρών με περίεργη συμπεριφορά. Τα bosses έχουν μία άλλη ποικιλομορφία, αναλόγως με τον πλανήτη στο οποίο βρισκόσαστε πάντα. Είναι οι ηγέτες του πλανήτη ή κάτι που τους ενοχλεί και δεν μπορούν να σκεφτούν καθαρά. Παρ' όλα αυτά, ο Ristar δεν φέρεται σε όλους με ιδιαίτερη καλοσύνη. Όμως επειδή ότι βολεύει, δουλεύει, το ταξίδι συνεχίζεται. Υπάρχουν όμως αρνητικά στο Ristar? Η απάντηση είναι ελάχιστα. Από τους 6 συνολικά πλανήτες, οι 4 είναι αρκετά εύκολοι και οι τελευταίοι 2 είναι βατοί έως απίστευτα δύσκολοι. Ειδικότερα ο τελευταίος πλανήτης, πριν την τελική αναμέτρηση, είναι υπερβολικά δύσκολος σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι. Είναι σαν να έφτιαξαν το παιχνίδι και να θυμήθηκαν τελευταία στιγμή ότι η δυσκολία θα πρέπει να είναι περισσότερη κοντά στο τέλος. Όμως η ποικιλία από πράγματα που έχετε να κάνετε και να δείτε στο Ristar σας κάνει να ξεχνάτε οτιδήποτε αρνητικό. Ο συνδυασμός των επιπέδων είναι αρκετά καλός για το 2D παιχνίδι, ενώ πάντα θα υπάρχει κάτι νέο και περίεργο για να ασχοληθείτε και να απασχολήσετε τα ελαστικά χέρια του ήρωα.
Το Rise Star είναι ένα πανέμορφο παιχνίδι για το Sega Mega Drive. Νομίζω ότι αυτό το έχετε καταλάβει ήδη από τα κομμάτια του παιχνιδιού που παίζουν κατά τη διάρκεια του βίντεο. Αλλά πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα σχετικά με τα γραφικά και τον ήχο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η τεχνοτροπία των γραφικών έχει κάτι αρκετά Sonic. Δεν υπάρχει τίποτα από ταχύτητα της μασκότης Sega, ούτε όμως υπάρχει κάποια σύγκληση στα σύμπαντα των παιχνιδιών. Κι όμως, τα χρώματα και οι σχεδιαστικές και αισθητικές επιλογές κάνουν προφανές ότι οι δημιουργοί είναι οι ίδιοι που ασχολούνται και με το Sonic. Ειδικότερα με το τρίτο μέρος της τριλογίας Sonic. Υπάρχει λεπτομέρεια στα πάντα, ακόμα και σε πράγματα που ίσως να μην χρειαζόταν. Για παράδειγμα, ο Ristar έχει διαφορετικό animation όταν αφήνετε το controller για λίγο χωρίς να παίζετε, ανάλογα με τον πλανήτη που βρίσκεστε. Ενώ για κάποιο λόγο φρόντισαν ο χαρακτήρας να είναι όσο πιο γλυκός και ξενταλιάρης γίνεται, για να μην αναφέρουμε τη σκηνή που παίζει όταν χάνετε μια ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ήχο, που είναι σαν να δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την ίδια ηχητική παλέτα με το Sonic 3. Η μουσική αποτελείται από τρομερά όμορφες συνθέσεις, που βρωμοκοπάνε ένα εντύλα και θα σας χαρακτούν στο μυαλό. Ενώ υπάρχει εμφανέστερη χρήση των ψηφιοποιημένων φωνών, δεξιά και αριστερά, πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα παιχνίδια της Sonic Team στην κονσόλα. Νικάει το τελικό κακό και σώζεται στο σύστημα Valve. Τι κάνετε μετά? Τα access του Ristar δεν εμφανίζονται παρά μόνο αν μάθετε τα passwords. Σε άλλα παιχνίδια τα passwords είναι για να πάτε σε συγκεκριμένες πίστες. Στο Ristar όμως υπάρχουν για να ενεργοποιήσετε διάφορα modes, όπως το Boss Rush, επιλογή πίστας, για να αλλάξετε μερικά πράγματα όπως η δυσκολία. Φυσικά η Ιαπωνική έκδοση έχει μερικά πράγματα παραπάνω από την Ευρωπαϊκή και την Αμερικάνικη. Δυστυχώς. Το Ristar ήρθε λίγο αργά στη ζωή του Mega Drive, τη στιγμή που το Saturn ήταν καθοδόν. Δυστυχώς το διαμαντάκι αυτό της Sega παρέμεινε περιφρονημένο τόσο από τους παίκτες όσο και από τη Sega. Τι μας έμεινε από το Ristar? Μερικές επανεκδόσεις σε διάφορες συλλογές, μερικά cameos και μια γλυκή ανάμνηση. Αν θέλετε να αγοράσετε την αυθεντική κασέτα, μπορείτε να την βρείτε στο eBay, αλλά το παιχνίδι είναι σχετικά ακριβό, με το μέσο όρο τιμής να βρίσκεται στα 30 ευρώ. Με λίγη τύχη, ίσως το βρείτε και λίγο λιγότερο. Όλα αυτά πλήρες, με κουτί και manual. Εάν δεν θέλετε να πληρώσετε τόσα πολλά, μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις Mega Drive συλλογές για PC και κονσόλες, ενώ υπάρχει πάντα και η ελαφρώς παρανόμη λύση του emulation. Το Ristar είναι όμορφο, διασκεδαστικό, πολύχρωμο. Ακόμα και σήμερα παίζεται άνετα. Με αυτά τα ολίγα λοιπόν, προτείνω άφοβα το Ristar σε όλους.